βήμα με χάσα και κλάψα και με φωνέσα λύουμε κι αρρώκι μου ωι ωι ωι. Με ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια για τη γενοκτονία των Ποντίων που έγραψαν ο Κώστας Σιαμίδης σε στίχους Χρήστο Αντωνιάδη, άνοιξε συναυλία με την οποία κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις λόγου και τέχνης των Ακριτών Σταυρούπολης. Οι απόγονοι των προσφύγων, των γενοκτονημένων προσφύγων του 22, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο Συριακός λαός, όπου οι μεγάλοι και ισχυροί της γης καθορίζουν τα σύνορα και σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους με 4 εκατομμύρια πρόσφυγες, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να τους αφιερώσουμε τα τραγούδια της προσφυγιάς, αυτά που έγραψαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας για την προσφυγιά. Βλέπουμε αυτά που ακούγαμε πιτσιρίγια από τους παππούδες μας, τώρα τα βλέπουμε μπροστά στη τηλεόραση. Πιστεύω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, να τους ενισχύσουμε. Είναι μια δράση την οποία την είχαμε προγραμματίσει εδώ και 2 μήνες και υλοποιήθηκε τώρα. Όχι άλλο προσφυγιά. Όχι άλλη προσφυγιά. Σκεφτείτε μόνο αυτά τα παιδιά. Η προσφυγιά είναι επίκαιρη. Κανένας δεν φεύγει από το σπίτι του, δεν αφήνει τη χώρα του να πάει στο άγνωστο, να κινδυνεύει να πνιγεί στη θάλασσα του Αιγαίου ή της Μεσογείου, εάν δεν υπάρχει η αιτία. Η αιτία είναι η πόλεμη και η επεμβάση των μεγάλων δυνάμεων. Εμείς στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες και προσπαθούμε να τους δώσουμε μια νότα ελπίδας. Δεν ξέρω πώς πάνε και έρχονται τα καράβια, αν πάνε και έρχονται με ελπίδα ή αν πάνε και έρχονται με θάνατο, γιατί βλέπουμε πολύ θάνατο και βλέπουμε αδικοχαμένα παιδάκια τα οποία δεν ξέρω, ρωτάω πολλές φορές και τον εαυτό μου. Τι έχουν κάνει αυτά τα παιδιά που πνίγονται στο Αιγαίο. Οι θεατές της συναυλίας αντί εισιτηρίου συγκέντρωσαν τρόφιμα, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τον ΟΗΕ για τους πρόσφυγες με την υποστήριξη της οργάνωσης Άρσης.